Τώρα, να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Ραγκούση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παραβελίδη. Λοιπόν, ήταν έντονες συζητήσεις στη Βουλή και αυτό που έλεγα νωρίτερα και με τον κύριο Σπανάκη από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι πολλοί νιώθουν ότι δεν έχουν πάρει σαφείς απαντήσεις. Γιατί καήκαμε, τι δεν κάναμε, ποια ήταν τα λάθη που έγιναν. Είμαστε μέσα στους πολλούς που αναφερθήκατε. Και εμείς δεν πήραμε αυτές τις απαντήσεις στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που περίπου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο διατύπωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις ειλικρινείς, γιατί αν έδινε απαντήσεις ειλικρινείς, θα αναγκαζόταν να παραδεχθεί τα τεράστια λάθη και τη μεγάλη πολιτική ευθύνη που πρωτίστως ο ίδιος έχει για όλη αυτή την τραγωδία την οποία δυστυχώς έζησε η χώρα μας μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει λογική που λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται και είναι να προστατευτεί πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά δάση και περιουσίες. Αλλά αν το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου είναι να καεί η μισή Εύβοια και η μισή Ελλάδα, τότε το σχέδιο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Έτσι είναι, κύριε Μαραβελίδη, και μπας πιπτώσει τώρα μην μιλάμε για τα αυτονόητα. Για ποιον δεν είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή? Για ποιον δεν είναι? Υπάρχει κανείς Έλληνας που θα μπορούσε να έχει την ευθύνη είτε της πυροσβεστικής είτε της πολιτικής προστασίας και δεν θα έδινε προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή? Όποιος το πει αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον ανόητος. Το θέμα λοιπόν είναι να κάνουμε τα πάντα ώστε πρωτίστως πράγματι να διασώζονται οι άνθρωποι, αλλά αυτό να μην συνεπάγεται ότι θα, από εκεί και μετά θα σταματάμε, ότι από εκεί και μετά θα λέμε «Α, σώθηκαν οι ανθρώπινες ζωές, εντάξει, τελειώσαμε», γιατί περίπου, σαν σχήμα λόγου το λέω, λοιπόν έτσι λειτουργήσε ή έτσι εμφανίστηκε ότι λειτουργήσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όλο το σύστημα κατάσβεσης των πυρκαγιών. Δηλαδή με μια λογική ότι έλεγε η κυβέρνηση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι προτεραιότητα, σωστά συμφωνούμε. Μετά δεν είναι προτεραιότητα μετά την ανθρώπινη ζωή οι περιουσίες, οι άνθρωποι, τα ζώα, συγγνώμη, το περιβάλλον, τα δέντρα, τα δάση και το καθεξής. Το ότι είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για όλα τα υπόλοιπα και αφήνουμε τη φωτιά να φτάσει στη θάλασσα και τότε να σβήσει. Γιατί η ικανότητα και η επάρκεια ενός τέτοιου μηχανισμού, κρατικού μηχανισμού, κρίνεται από το αν πρωτίστως θα ζωθούν ανθρώπινες ζωές και αν θα αποσοποιηθεί ο κίνδυνος και στα υπόλοιπα επίπεδα. Λοιπόν, όταν έχεις τώρα 1.300.000 τρέματα καμένα, με τόσα σπίτια, εκατοντάδες σπίτια, με περιουσίες αγροτικές, κτηνοτροφικές και πάσης φύσεως αγροτικές κλπ, τουριστικές, λοιπόν, δεν αρκεί να λες «Α, εντάξει». Ναι, αλλά είδαμε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να καλύπτει τους ανθρώπους που χειρίστηκαν αυτή την κρίση. Και είναι δύσκολο αυτό να το απαντήσει, να το εξηγήσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είδε την περιουσία του να καίγεται. Και γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε από την αξιωματική αντιπολίτευση, αναζητάτε συγκεκριμένες ευθύνες, ζητάτε κάποιες παρετήσεις? Κύριε Μαραβελίδη, εμείς από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη σαφήνεια τοποθετηθήκαμε ως προς αυτό το θέμα. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πολύ καθαρά ότι για εμάς ο βασικός υπαίτιος και υπεύθυνος αυτής της ζημιάς που έγινε στη χώρα αυτό το καλοκαίρι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη να καταλογίσει από εκεί και μετά τις ευθύνες εκεί που με βάση την ανάλυση ανήκουν. Λοιπόν, προς το παρόν δεν βλέπουμε να έχει κάνει τίποτα. Ένα σχηματισμό έκανε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, καμία σχέση με έναν σχηματισμό και με αλλαγές που θα στόχευαν ακριβώς στην αντικατάσταση όσων φέρουν την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για αυτό το οποίο δυστυχώς συνέβη. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, όπως καταλαβαίνει κανείς, στην πραγματικότητα με τη συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκης τι κάνει, επιβεβαιώνει αυτό που το είπαμε την πρώτη στιγμή, ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Και γιατί είναι ο ίδιος υπεύθυνος, κ. Μαραβελίδη? Γιατί έχει στήσει ένα μηχανισμό κυβερνητικό αποκλειστικά γύρω από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία λειτουργία, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απόφαση, δεν μπορεί να υπάρξει καμία κίνηση μηχανισμού αν ο ίδιος δεν δώσει τη σύμφωνη γνώμη και δεν δώσει την έγκριση. Με αποτέλεσμα, όταν έχουμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις, ποιος ευθύνεται αντικειμενικά με βάση αυτό το σύστημα που ο ίδιος έχει εγκαταστήσει? Μα ο ίδιος. Δεν ευθύνεται κανένας άλλος.
Και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά επίσης.